Λοιπόν, αυτό είναι το ανανεωμένο Skoda Kodiaq. Εμείς όμως θα μιλήσουμε για το ανανεωμένο Karoq. Ένα από τα 5 ατού λοιπόν του ανανεωμένου Skoda Karoq είναι οι διαστάσεις και οι χώροι. Και πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Το αυτοκίνητο που θα έρθει έχει μήκος 4,39 μέτρα. Μπορεί να κυκλοφορεί ευέλικτα μες στην πόλη, αλλά έχει και τους χώρους ταυτόχρονα. Συγκεκριμένα έχει χώρους για τους επιβάτες και ο χώρος αποσκευών είναι 521 λίτρα. Βέβαια, στην περίπτωση που υπάρχουν καθίσματα Vario Flex, τότε ο χώρος αποσκευών πάει στα 588 λίτρα, άρα μιλάμε για πολύ ευρύχωρο αυτοκίνητο. Ακόμα υπάρχει και η νέα σχεδίαση. Αν δούμε το Skoda Kodiaq που έχει γίνει πιο επιθετικό, έτσι πιο επιβλητικό, τότε καταλαβαίνουμε ότι και στο Karoq ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία. Επίσης το Kodiaq μέσα έχει γίνει πολύ πιο πολυτελές, άρα περιμένουμε και στο Karoq να έχει αυτή την πολυτέλεια, αυτά τα καλά υλικά, τα πολύ καλά υλικά με την πολύ καλή συναρμογή. Μιλάμε για τεχνολογία. Σκεφτείτε ότι το βράδυ θα βλέπετε καλύτερα με τα φώτα LED. Στο Karoq, ναι, θα υπάρχουν στάνταρ LED φώτα. Προαιρετικά θα υπάρχουν και τα full LED matrix, αλλά οκ, και με τα LED μια χαρά βλέπεις. Όπως και στο Kodiaq, τα LED είναι στάνταρ. Στάνταρ έρχεται και το virtual cockpit. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω ότι το αυτοκίνητο αλλάζει όταν έχεις μπροστά σου ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων. Είναι διαφορετικό το αυτοκίνητο. Πάμε και στο τελευταίο που είναι γενικότερα οι κινητήρες και το τι μπορείς να πάρεις, τι επιλογές υπάρχουν. Άρα μιλάμε για το Karoq, το ανανεωμένο Karoq που θα έρθει. Έχουμε κινητήρες χιλιάρι, χειροκίνητο κυβότιο, έχει το 1500 τον TSI με 150 άλογα και χειροκίνητο και αυτόματο κυβότιο. Υπάρχει και τετρακίνητο, υπάρχει και diesel δίλητρος, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Το ανανεωμένο όμως Karoq θα έρθει την άνοιξη το 2022 εδώ στην Ελλάδα. Θα περιμένεις?